Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πραγματικά δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση του κυρίου Χουλιαράκη. Δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση ενός ανθρώπου που βρίσκεται στο οικονομικό επιτελείο, έχει υποσχεθεί 3 φορές ανάπτυξη στους Έλληνες πολίτες, το 2015 και έκλεισε με ύφεση, το 2016 μας έλεγε με πανηγυρισμούς ότι θα κλείσει με ανάπτυξη και έφτασε με οριακή ύφεση. Για το 2017 είχε προβλέψει πάλι ο κύριος Χουλιαράκης και όλο το οικονομικό επιτελείο 2,8 ανάπτυξη, και μεταβίας από τα στοιχεία που έχετε μέχρι τώρα δημοσιεύσει των 3 τριμήνων να φτάσουμε στο 1,3. Αν δεν έχουμε καταλάβει ότι το βασικό πρόβλημα αυτής της χώρας είναι το έλλειμμα ανάπτυξης που έχει και είμαστε τόσα χρόνια σε ύφεση και κρίση, και δεν βλέπουμε από την διάθεση του προϋπολογισμού να αντιμετωπίσει αυτό το αναπτυξιακό έλλειμμα, τότε λυπάμαι για το οικονομικό επιτελείο. Γιατί έχει απέχει από την πραγματικότητα και απέχει και από τις συνέπειες που δημιουργεί για τους Έλληνες πολίτες. Μεγάλες επενδύσεις, μικρές επενδύσεις, διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας δεν έχει γίνει 3 χρόνια τώρα. Και δυστυχώς οι Έλληνες πολίτες πραγματικά αισθάνονται ότι αυτά είναι τα 3 χαμένα χρόνια που βάθυναν την ύφεση, ξόδεψαν χρήματα που υπήρχαν και δεν έχουμε δει σε καμία περίπτωση όχι τις μπουλντόζες όπως είπε κάποιος συνάδελφος και τις μπετονιέρες να κυκλοφορούν, αλλά δεν έχουμε δει σε καμία περίπτωση να υπάρχει ένα ισχνό σημάδι ότι το 2018 θα μπούμε σε αυτή την πολυπόθετη ανάπτυξη σε στέρεες βάσεις. Τι έγινε, κύριε Χουλιαράκη, ο στόχος για να μπούμε στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης? Πέρυσι, τέτοια εποχή, ήταν ο εθνικός στόχος. Ο Πρωθυπουργός σας εδώ έλεγε εθνικός στόχος η ένταξή μας. Συζητάμε ένα προϋπολογισμό 1 χρόνο μετά και δεν έχετε καταφέρει, όχι να μπείτε, πλέον είπατε ότι ο στόχος δεν είναι σοβαρός. Δεν είναι κάτι σημαντικό, δεν είναι κάτι ουσιαστικό. Πραγματικά, αν γινόταν αυτή η συζήτηση για τον προϋπολογισμό και για την πορεία της χώρας και την παρακολουθούσε ένας τρίτος που μπορούσε να καταλάβει ελληνικά, θα έλεγε ότι ζούμε σε 2 διαφορετικούς κόσμους. Οι μεν πανηγυρίζουνε, πραγματικά πανηγυρίζουνε, όμως οι πολίτες με όλες τις δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι δεν αισθάνονται, δεν συμμερίζονται αυτά τα πανηγύρια που στείνεται και τους λόγους για τα πανηγύρια που εκφωνείται. Από την άλλη, υπάρχει μια σοβαρή κριτική, εμπεριστατωμένη, με στοιχεία, με νούμερα, με συγκεκριμένες προβλέψεις τις οποίες πέσατε έξω, σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις τις οποίες αναλάβατε και δεν υλοποιήσατε, στην οποία δεν δίνετε απάντηση. Και επειδή και ο συνάδελφος ο κύριος Κέλλας αναφέρθηκε στον κύριο Αποστόλου, από τον Απρίλιο του 2015, κύριε Αποστόλου, έχετε πει ότι θα φέρετε το πρόγραμμα παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, τον εθνικό σχεδιασμό. Από τον Απρίλιο του 2015 περιμένουμε να τον φέρετε. Πότε θα τον φέρετε? Πότε θα τον φέρετε? Μάλλον όταν βρεθείτε στην αντιπολίτευση, και εύχομαι να είναι πολύ σύντομα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όμως δεν είναι μόνο ο κύριος Αποστόλου ο οποίος λέει πράγματα έτσι για να τα λέει. Δυστυχώς και οι συνάδελφοί του που περάσαν και από αυτό εδώ το βήμα πριν από μερικές ώρες, όπως ο κύριος Μπαλάφας, ο καθόλου συμπαθής εμένα κύριος Μπαλάφας, είπε ότι δεν ξέρει η αντιπολίτευση να διαβάζει όταν κάνει κριτική στην κυβέρνηση για το πώς δεν χρησιμοποιεί τα κονδύλια για το προσφυγικό και μεταναστευτικό. Και πίστηκαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ότι όντως ο υπουργός του Στάιλα έχει διαβάσει όλα και εμείς είμαστε οι αδιάβαστοι. Έχω εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το δελτίο του Οκτωβρίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διάθεση της οικονομικής βοήθειας στην Ελλάδα σε σχέση με τη μετανάστευση. Και θα το καταθέσω στα πρακτικά. Γιατί θέλω να μου βρείτε ένα νούμερο, μία εγγραφή που να έχει γίνει απορρόφηση από το ελληνικό κράτος μέσα στο 2017. Παρακαλώ για τα πρακτικά. Και αν μου τη βρείτε, να μου πείτε ότι ξέρετε δεν διαβάζω τα νούμερα. Ότι από τα 850 εκατομμύρια έχετε απορροφήσει έστω και ένα, σαν κράτος, σαν δημόσια υπηρεσία.
σαν Υπουργείο Μετανάστευσης, σαν Υπουργείο Αμήνης, σαν Υπουργείο Υγείας, σαν Υπουργείο, οποιαδήποτε υπηρεσία μέσα στο 2017. Ούτε ένα. Και αν δεν διαβάζουμε εμείς τα στοιχεία, δεν τα διαβάζει ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτός τόσο αδιάβαστος, ο κύριος Τίμερμανς, ο οποίος λέει ακατανόητο γιατί η Ελλάδα δεν αξιοποιεί τη μεγάλη χρηματοδότηση για το προσφυγικό. Τα ίδια λέει ο Ολλανδός πρέσβης, τα καταθέτω και αυτά στα πρακτικά. Γιατί νομίζω ότι τελικά έχετε χάσει την επαφή με την πραγματικότητα. Βρίσκονται εγκλωβισμένοι χιλιάδες άνθρωποι στα νησιά. Όλοι οι διεθνείς οργανισμοί και όλες οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Οι διεθνείς οργανισμοί, ο ΟΗΕ, η Πατία Ρουμεστρία για τους πρόσφυγες, η UNICEF, το Συμβούλιο της Ευρώπης, όλοι λένε έχετε δημιουργήσει καινούργια ανθρωπιστική κρίση. Απαράδεκτες συνθήκες. Καταγγελία της Ελλάδος σε καθημερινή βάση. Όλες οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, είτε χρηματοδοτούνται, είτε δεν χρηματοδοτούνται, επίσης σας καταγγέλνουν. Και εσείς λέτε, τα πετύχαμε, δείξαμε το πρόσωπο της ανθρωπιάς. Κύριε Πρόεδρε, ειλικρινά, δεν έχω παρακολουθήσει τόσο μεγάλο ρυθμό ψευδών να έχει υποθεί ποτέ από ό,τι παρακολούθησα τον κύριο Κουρουπλή εχθές το βράδυ, ο οποίος παρουσιάστηκε στο βήμα της Βουλής και ήταν σαν να πρώτη φορά η χώρα να απέκτησε υπουργό ναυτιλίας. Μας είπε ότι πήγε πρώτη φορά στους Λόιτς του Λονδίνου. Τι δουλειά έχει να πάει ο υπουργός ναυτιλίας στους Λόιτς του Λονδίνου? Γιατί πάει και συναλλάσσεται με το μεγαλύτερο ασφαλιστή? Τι δουλειά έχει? Εδρεύει στη χώρα? Είναι καμία επιχείρηση συνδεδεμένη με συμφέροντα ελληνικά? Όχι. Πάει για να κάνει τα ταξιδάκια. Τη στιγμή όμως που χρειάζεται να είναι εδώ δεν είναι. Γιατί ο κύριος Κουρουπλής, όπως και ο προκάτοχός του, αν είχαν κάνει κάτι, θα είχαν απορροφήσει από τα εκατοντάδες εκατομμύρια που έχουν στη διάθεσή τους έστω και ένα ευρώ για να δυναμώσουν το λιμενικό σώμα. Να παραλάβουν ένα πράγμα. Να παραγγείλουν ένα πλοίο. Μια σωσίβη αλεύω. Κάτι. Μέσα σε 18 μήνες εμείς παραλάβαμε 2 μεγάλα πλοία, 3 ταχύπλοα, 12 φουσκωτά, 90 αυτοκίνητα, 60 μοτοσυκλέτες, VHF και GPS για όλο το λιμενικό, αντιρρυπαντικό εξοπλισμό, μηχανήματα X-ray, φορτηγά, ό,τι παραλάβαμε και εξαντλήσαμε όλα τα ευρωπαϊκά κονδύλια που είχαμε στη διάθεσή μας. 100 εκατομμύρια ευρώ. Στα 3 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν καταφέρει να απορροφήσουν ούτε ένα ευρώ από τα διαθέσιμα προς αυτούς χρήματα, με αποτέλεσμα πάλι να παραμένουν οι αρχές μας χωρίς τα απαραίτητα μέσα, πάλι οι άνθρωποι μας στα νησιά να υποφέρουν από τα καινούργια ρεύματα παράνομων μεταναστών και προσφύγων που έρχονται καθημερινά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς για εσάς δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να υπερψηφιστεί ο σημερινός προϋπολογισμός από τη δικιά μας την πλευρά. Αλλά είμαι βέβαιος ότι θα υπερψηφιστεί και η δικιά σας πολιτική από τον ελληνικό λαό όταν εκείνη τη στιγμή έρθει η ώρα. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.